Το Σωματείο Ζήθ Εστιατόρων του νομού Δράμας δεν συμμετέχει στην ανακοίνωση της Πασκευή για το κλείσιμο όλων των καταστημάτων της δύναμής της από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου. Ανήκουμε, όπως λέει ο πρόεδρος του Σωματείου, Γιώργος Χατζηπαντελής, στη δύναμη της ΠΟΕΣΕ και δεν θα συμμετέχουμε σε αυτήν την διαδικασία που αποφάσισαν για το κλείσιμο των καταστημάτων τους από την Πασκευή, που είναι ένα παρακλάδι της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας μας, αλλά ανήκει στην Δυτική Μακεδονία. Η Ομοσπονδία είναι μία, είναι η ΠΟΕΣΕ και αυτή η Πασκευή είναι μία ομοσπονδία η οποία δημιουργήθηκε τώρα τελευταία στη Δυτική Μακεδονία. Εμείς ανήκουμε, όπως είπα, στην ΠΟΕΣΕ. Πρόεδρος μας είναι ο Γιώργος Καβαθάς, ο οποίος είναι και πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Εμείς ακολουθούμε την ΠΟΕΣΕ. Όσον αφορά τώρα το θέμα της απεργίας που έχουν προγραμματίσει αυτοί, δεν ξέρω τώρα τι θα γίνει, αν θα ακολουθήσουν αυτοί όλοι. Εμείς πάντως προς το παρόν δεν θα κλείσουμε, δεν έχουμε σκοπό να κλείσουμε τα μαγαζιά. Όλα τα αιτήματα μας τα έχουμε, η ΠΟΕΣΕ τα μεταβιβάζει στους αρμόδιους φορείς και περιμένουμε να δούμε και τι μέτρα θα πάρουν για το νομό μας μετά τις 14 του Σεπτέμβρη. Είμαστε σε αναμονή σε αυτό το θέμα, να δούμε τώρα τι θα γίνει. Ήταν ένα μέτρο το οποίο ήταν άδικο για τον νομό μας, που είχε τα λιγότερα κρούσματα από την αρχή της πανδημίας. Και τέλος πάντων, τι να πω, επωφελήθηκε ο διπλανός νομός στη συμβολή και στην αλληστράτη γινόταν η δραμηνή γάμη. Οι δραμηνοί πολίτες διασκεδάζανε στις Σέρες, στην πόλη των Σερών. Τέλος πάντων, εμείς σαν εστίαση είχαμε ένα πλήγμα του 30% στο τζίρο μας, έτσι, γιατί τον μήνα Αύγουστο το να κλείνεις 12 η ώρα είναι πολύ νωρίς. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι μετά τις 10 και μισή δεν ερχόταν κόσμο στο μαγαζί, γιατί είναι λογικό στα εστιατόρια πότε θα φάει, πότε θα κάνει, πότε θα φύγει. Παράλληλα, ο πρόεδρος του Σωματείου Ζήθ Εστιατόρων του νομού Δράμας εκφράζει τη δυσαρέσκειά του και τη διαμαρτυρία του για το γεγονός ότι συνεχίζεται το κλείσμα των καταστημάτων της Δράμας έως και τα μεσάνυχτα μέχρι και τις 14 Σεπτεμβρίου, γεγονός που οδήγησε σε μείωση του τζίρου τους κατά 30%, όπως λέει χαρακτηριστικά, ενώ έχουν τηρήσει όλα τα απαραίτητα υγειονομικά μέτρα για να νιώθουν ασφάλεια και οι εργαζόμενοι, που δεν έχει προκύψει κανένα θύμα θετικό στον κορονοϊό, αλλά και οι πελάτες τους. Οπωσδήποτε υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα με αυτό. Πιστεύω ότι στην εστίαση μία ώρα ακόμη δεν θα έβλεπτε κανέναν. Αν κλείναμε δηλαδή στις μία η ώρα δεν θα έβλεπτε κανένα, ούτε θα είχαμε περισσότερα κρούσματα. Εδώ δεν είχαμε καθόλου κρούσματα στο χώρο της εστίασης. Φυσικά δεν έχουμε εμείς εδώ και τον τουρισμό, mm-hmm. Μην ξεχνάμε, ο τουρισμός μας είναι τοπικός. Και γι' αυτό ίσως μπορεί να μην έχουμε. Γι' αυτό σας λέω ότι είναι άδικο για τη Δράμα, γιατί δεν έχουμε ούτε Βούλγαρους, ούτε Ρουμάνους, ούτε ξένους.